Το λόγο έχει ο κύριος Γιόλας. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Δεν θα αντιπαρέλθω τον πειρασμό να απαντήσω σε κάτι που λέγεται κατά κόρον. Το είπε και ο υπουργός, ο κύριος Σταθάκης. Έχουμε μείνει στο Γενάρη. Άλλα λέγατε τότε, προεκλογικά, εννοώντας τον εκλογές του Ιανουαρίου, άλλα τώρα κάνετε, αλλού καταλήγετε. Δεν καταλαβαίνετε, κύριοι συνάδελφοι, ότι υπάρχει και μια διαπραγμάτευση. Γιατί εσείς ποτέ δεν πιστέψατε στη διαπραγμάτευση. Εσείς θεωρούσατε θέσφατα, δεδομένα και έπρεπε να υπηρετήσετε εκείνα τα οποία σας έφερναν. Σας είναι αδιανόητο. Τώρα βέβαια λέτε ότι δεν είναι προϊόν διαπραγμάτευση αυτής, ό,τι σας δίνουν μας υπογράφετε. Λοιπόν, για να δούμε, στα δάνεια για την πρώτη κατοικία, ποια ήταν η απέτηση των, της Τροϊκάς Κουαρτέτου, ποια ήταν η απέτηση. Η προστασία μόνο του 16% των κατοικιών. Είναι αλήθεια, ναι ή όχι. Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε, και παρακαλώ μην διακόπτετε. Το έχετε συνήθιο, εγώ τουλάχιστον στη δικιά μου ομιλία δεν διακόπτω άλλους και περιμένω όλους τους υπολείπους να μ' ακούνε. Τουναντίον η κυβέρνησή μας κατάφερε να περιφρουρήσει και να υποβοηθήσει το 60% των δανείων για τις πρώτες κατοικίες. Και μιλάμε για πρώτες κατοικίες που φτάνουν σε αξία και ενυπόθηκα δάνεια στο ύψος των 260.000 ευρώ. Κάτι ακόμα και πρόσφατο και με το παρόν νομοσχέδιο. Δεν είναι ο κύριος Βερνανδάκης να μας το πει. Στα Κλιμάκια, για την άνοδο από Κλιμάκιο σε Κλιμάκιο, η απέτηση των δανειστών ήταν πενταετία. Δηλαδή, μικρότερη ανέλυξη, λιγότερες αμοιβές. Το καταφέραμε και το πήγαμε στη διετία για τους πανεπιστημιακούς και των τεχνολογικών ιδρυμάτων και στην τριετία για τους ΔΕΛΤΑ ΕΕ και ΙΕ. Επίσης κάτι άλλο θέλω να σχολιάσω που λέχτηκε από τον ειδικό αγορητή της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι δεν ψηφίζουμε επιλέξει γιατί δεν θέλουμε να ξεπλύνουμε τη δημαγωγία και το λαϊκισμό του ΣΥΡΙΖΑ. Οποία ευθύνη της αντιπολίτευσης. Στεκόμαστε της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Στεκόμαστε σε ένα νομοσχέδιο το οποίο αφορά την ύπαρξη των περιουσίας ακινήτων και ειδικότερα υγιών επιχειρηματιών που εκ του ασφαλούς όντας εσείς θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΑΝΕΛ και θα ψηφίσουμε, εμείς θα κάνουμε το φτηνό λαϊκισμό, εδώ έρχεται ο λαϊκισμός, θα καταγγείλουμε, θα πούμε με ένα ταραταντζούμ όχι και ας βγάλουν οι άλλοι το φίδι από την τρύπα. Όχι, δεν είναι υπεύθυνη στάση αυτή, κύριε συνάδελφοι. Είναι άκρος υποκριτικό. Κάναμε ό,τι κάναμε για να μείνουμε γατζωμένοι στην εξουσία, υπόθηκε από άλλη πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Όχι, κύριε συνάδελφοι, δεν κάνουμε για να μείνουμε γατζωμένοι στην εξουσία. Προσπαθούμε μέσα από σκληρή διαπραγμάτευση να επιτύχουμε ό,τι καλύτερο και δικαιότερο για τα πλατιά λαϊκά στρώματα, για τον ελληνικό λαό. Επίσης, μιλήσατε και ακούσαμε κραυγές για κομματικό κράτος, εγκαθίδρυση κομματικού κράτους. Ποιοι, εσείς που είχατε αναγάγει το θέμα της διοίκησης από ημετέρους σε επιστήμη. Όχι, δεν είναι δυνατόν. Έχουμε 9 και 10 μήνες στη διοίκηση και στην κυβέρνηση. Οι διοικήσεις των νοσοκομείων δεν είχαν αλλάξει. Και δεν μιλάω μόνο για τους διοικητές, για τους οποίους θα πω τώρα κάτι, αλλά ακόμα και τα διοικητικά συμβούλια. Θα πάω παραπέρα, στις εφορίες. Δεν έχω ακούσει κάποιον να έρθει και να πει ότι έγινε χωρίς αξιολόγηση, χωρίς κρίση, να αντικατασταθεί κάποιος προϊστάμενος. Πού είναι λοιπόν όλα τα άλλα, φανφάρες μόνο. Όσο δε για τους στον ούπο μέλλοντες να κριθούν διοικητές στα νοσοκομεία, θέλω να πω ότι πράγματι, μετά από αξιολόγηση, μετά από αίτημα υποβολής δικαιολογητικών, πλήρες δηλαδή βιογραφικό, έχει συσταθεί ήδη η Επιτροπή η οποία θα αξιολογήσει και θα εισηγηθεί στους Υπουργούς Υγείας και τον Υφυπουργό για να κάνουν κρίση βάσει του στρατηγικού σχεδιασμού που έχει συγκροτηθεί και πρόκειται βάσει αυτού να γίνει αξιολόγηση. Τέλος, άκουσα τελευταία τον αξιότιμο κύριο συνάδελφο, τον κύριο Βορύδη, ότι η εκχώρηση της σύμβασης επιτρέπεται. Ναι, επιτρέπεται, πράγματι, το γράφει, νομικά διαβάζω. Ποιο θα ήταν το όφελος, τι θα απέφερε η μη εκχώρηση. Εδώ εκείνο που ενδιαφέρει είναι οι όροι και ο τρόπος ρύθμισης και διακανονισμού της αποπληρωμής του δανείου. Αυτά ούτως ή άλλως παρέχονται στους οφειλέτες.
Γιατί λοιπόν υπερτονίζουμε την εκχώρηση? Μήπως και μόνο για να δημιουργούμε εντυπώσεις? Σας ξέρω ως συνάδελφο ουσίας. Νομίζω και περιμένω ότι είναι φρόνιμο στην παρούσα φάση να πείτε ποια είναι τα θετικά στη σημεία του παρόντος νομοσχεδίου, να εξεύρουμε τρόπους και λύσεις για να υπερασπίσουμε την υγιή επιχειρηματικότητα, αυτούς που πράγματι κινδυνεύουν, όχι τους μπαταχτσίδες, γιατί υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις. Τους ανεχτήκατε και τους ανέχτηκαν. Περιπτώσεις δηλαδή να έχουν κάποιος οφειλέτης 2 και 3 ξενοδοχεία και καμιά δεκαριά ακίνητα για να πορεύεται, οικοπεδάκια ή οτιδήποτε. Αυτός κάπου όταν θα του ζητηθεί από την τράπεζα, οφείλει να πουλήσει, οφείλει να εκποιήσει το 1 ή τα 2 οικόπεδα για να μπορέσει να διασώσει και να πατήσει πάνω στη δανειακή σύμβαση και να τιμήσει τους όρους της σύμβασης αυτής. Δεν θέλω να καταχρεωστώ άλλο το χρόνο. Για τα επόμενα και κατηδίαν και για τα μεταρρυθμίσεις στο δημόσιο έχουμε και την αυριανή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.